Ζούμε πάλι, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε πόσες φορές έχουμε βρεθεί ακριβώς εδώ, σε αυτήν εδώ την πόρτα, σε αυτά εδώ τα στενά, για τον ίδιο λόγο και μας αντιμετωπίζουν ακριβώς με την ίδια συμπεριφορά. Για φανταστείτε, την ίδια εικόνα ζήσαμε όλοι, περίπου στις ίδιες συνθήκες και τον Αύγουστο, όταν σε μια διαδικασία εν κρυπτό, χωρίς να ενημερωθούν ούτε καν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, του ΕΠΣΝΑ, από κοινού με πολιτική συμφωνία τότε του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στην κυβέρνηση πριν φύγει, της προηγούμενης περιφερειάρχη της κυρίας Δούρου, με τον καινούριο περιφερειάρχη που είχε εκλεγεί στις τελευταίες εκλογές, τον κύριο Πατούλη, και με διάφορα εξαπτέρυγα γνωστά που τους στηρίζουν, στο Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισαν να ανοίξουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τι να κάνουν, να προκηρύξουν διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας νέας τεράστιας χωματερής για τα επόμενα 20-30 χρόνια στην ίδια περιοχή, στον ίδιο χώρο που λειτουργεί μέχρι τώρα η χωματερή πρώτα των Άνω Ιωσίων, μετέπειτα της Φυλής, εδώ και 60 χρόνια δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, αποφάσισαν να επεκτείνουν τη χωματερή που ήδη υπάρχει, να τη μεγαλώσουν, να την πλατείνουν, να τη σηκώσουν και να φτιάξουν και μία τεράστια χωματερή ακριβώς στην ίδια περιοχή. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Μετά από παλινοδίες, μετά από την ίδια την πίεση των φορέων, των σωματείων της περιοχής, μετά από την πίεση της παρεμβάσης που έγιναν σε όλα τα περιφερειακά συμβούλια από τον Αύγουστο, από το Σεπτέμβριο, από την ορκομοσία ακόμα της καινούργιας περιφερειακής διοίκησης μέχρι σήμερα, καθυστέρησε αυτή η διαδικασία. Και εκμεταλλεύτηκαν ακόμα και την καραντίνα, την πανδημία, δηλαδή ότι ο κόσμος είναι κλεισμένος στο σπίτι του για λόγους υγείας και με τις κυβερνητικές αποφάσεις, εκμεταλλεύτηκαν και αυτή τη διαδικασία για να περάσουν πάλι μέσα στη νύχτα, χωρίς να ενημερωθεί κανένας, χωρίς να συζητηθεί πουθενά, χωρίς να δοθεί δυνατότητα αντίλογου για όλα αυτά τα θέματα, μέσα στην καραντίνα πέρασαν ένα νομοσχέδιο νύχτα που δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να στείνονται χωματερές ακόμα και δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και σε ζώνες απολύτου προστασίας του περιβάλλοντος, που σε λίγες μέρες θα τους δείτε τάχα να δείχνουν την ευαισθησία τους για το περιβάλλον, όχι μόνο να γεμίζουν όλα τα βουνά ανεμογεννήτριες, αλλά και να φέρουν και το καινούριο φρούτο, τη δυνατότητα εργοστασίων καύσης αυτής καρκινογόνας διαδικασίας. Στη νύχτα. Και πριν αλέκτον φωνή σε τρεις, που λένε και στις εκκλησίες την περίοδο του Πάσχα, ερχόμαστε πάλι με μία την ίδια πάλι διαδικασία εν κρυπτό, μέσα στο σκοτάδι. Ναι, μπορούμε να το πούμε πλέον γιατί έχουμε στοιχεία, με μαφιόζικες μεθόδους, με μαφιόζικες μεθόδους, να περάσουν ξανά ένα διαγωνισμό, να ανοίξουν υποτίθεται τους διαγωνισμούς, λες και δεν ξέρουμε ποια εταιρεία ή ποιες δύο είναι, ποιες εταιρείες θα πάρουν το διαγωνισμό, χρειαζόταν διαγωνισμός. Για να ανοίξουν υποτίθεται οι επτασφράγιστοι κλεισμένοι φάκελοι, τρίχες κατσαρές. Τις αποφάσεις τις υπογράφουν συγκεκριμένοι εργολάβοι. Αυτή είναι μέσα τώρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΑ δεν τους επιτρέπουν να μπουν. Αλλά οι εκπρόσωποι των εταιριών είναι μέσα. Γι' αυτό και έχουν βάλει την αστυνομία και τα ΜΑΤΑ από το πρωί να τους φυλάξουν, μην πάθουν τίποτα οι εκπρόσωποι των εταιριών. Αυτοί είναι που κάνουν κουμάντο. Αυτοί οι συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι που κάνουν κουμάντο, κερδοσκοπούν, κερδοφορούν από τον καρκίνο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική. Αυτοί είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Γι' αυτό και κρατάνε κλειστή την πόρτα, γι' αυτό και δεν αφήνουν ούτε καν σε έναν εκπρόσωπο, έναν εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΝΑ να μπει μέσα. Γιατί είναι μέσα οι εταιρείες αυτή τη στιγμή.
Κάνουν διάλογο. Ναι, κάνουν διάλογο. Ετοιμάζονται, έχουν βγάλει τα μαχαιροπύρουνα. Λοιπόν, και ετοιμάζονται να πάρουν το πρωινό τους, να ανοίξουν και το φάκελο, να δούνε και πόσα είναι να πάρει ο καθένας για το επόμενο χρονικό διάστημα και να πιούνε και ησυχία των κορόιδων. Αυτές είναι οι διαδικασίες που γίνονται μέσα στη νύχτα με αυτές τις μεθόδους. Να πούμε και μία ακόμα κουβέντα. Περισσότερο για να αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι με τι έχουν να κάνουν και τι έχουν να ανατρέψουν. Και θα το ανατρέψουμε με σκληρό αγώνα, αλλά θα τα ανατρέψουμε χωρίς να κάνει κανένας πίσω. Η λαϊκή συσπήρωση δεν έμεινε μόνο στην πολιτική καταγγελία για το ζήτημα, όπως όλοι έχουμε καταλάβει. Είναι πρώτα και κύρια πολιτικό, ένα πολιτικό πρόβλημα. Πώς κάνουν αυτά που κάνουν χωρίς να έχουν τη στήριξη των κυβερνήσεων και τη συνένεση των κομμάτων που εναλλάσσονται στις κυβερνήσεις, δηλαδή συγκεκριμένα σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, πριν της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και διάφορους άλλους προδήμους. Πώς τα κάνουν αυτά? Με αυτόν τον τρόπο τα κάνουν, επειδή έχουν την πολιτική συνένεση αυτών που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποκαλεί αστικών κομμάτων. Έχουν την πλήρη συνένεσή τους, την πλήρη συμφωνία τους. Μία απόδειξη γι' αυτό, το νομοσχέδιο για το περιβάλλον. Οι λέξεις είναι τραγικές βέβαια. Ποιο νομοσχέδιο και ποιο περιβάλλον? Λύνει τις business των επιχειρηματικών ομίλων, παρακάμπτοντας και τα όποια περιβαλλοντολογικά εμπόδια. Πέρασε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία, ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέτε έκανε? Αποχή. Είναι λογικό. Πώς οι υπουργοί και οι βουλευτές που έδιναν τις άδειες για όλα αυτά τον Αύγουστο ήταν δυνατόν σήμερα να πάνε να καταψηφίσουν? Κάναν αποχή. Αλλά και ένα ακόμα παράδειγμα για το πόσο ριζωμένο είναι αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης που εγκληματεί χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Η λαϊκή συσπήρωση δεν έμεινε μόνο στην πολιτική καταγγελία. Με έναν ομποδέστατο φάκελο κάναμε μηνυτήρια αναφορά, μήνυση δηλαδή, και την καταθέσαμε ενάντια σε κάθε υπεύθυνο για να αναζητήσουν και τα δικαστήρια, όχι φυσικά τις πολιτικές ευθύνες, αλλά ακόμα και ποινικές ευθύνες που υπάρχουν για αυτό το έγκλημα που συνεχίζει. Δεν μπορεί ο κόσμος να πεθαίνει από τον καρκίνο και όλα να είναι με λιγάλα. Την καταθέσαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παρουσία του εισαγγελέα περιβάλλοντος. Μας έχουν ενημερώσει ότι οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Παρότι όμως οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και ενώ γνωρίζουν ότι αυτό το έγκλημα που συντελείται τώρα, δηλαδή η νέα χωματερή, 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χωρητικότητας, φτιάχνεται στην ίδια περιοχή και μάλιστα σε ζώνη απολύτου προστασίας. Λοιπόν, βλέπετε ποια είναι η εικόνα. Εδώ, μπροστά μας είναι η εικόνα. Η εικόνα είναι αυτή. Η εικόνα είναι η αστυνομία να προστατεύει τους εκπροσώπους των εταιριών που δεν πάνε να κάνεις μήνυση, ξεμήνυση. Συμπέρασμα. Χρειάζεται να δυναμώσει η εργατική λαϊκή πάλι. Ο λαός μόνο μπορεί να επιβάλλει λύση. Κανένας άλλος. Μόνο ο λαός μπορεί να επιβάλλει λύση με τον αγώνα του. Εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ γελασμένοι ότι εμείς θα κουραστούμε. Δεν μας κολλάει τίποτα. Ούτε ιός, ούτε καραντίνα. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Γεια χαρά.